Λοιπόν, να βγάλουμε την καλύτερη εντεκάδα του πρωταθλήματος και τους αναπληρωματικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Ξεκινάμε εδώ τον τερματοφύλακα. Νομίζω ότι θα ήταν ανοησία να μην βάλουμε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο MVP του πρωταθλήματος, με καλές εξόδους, χαμηλά πολύ καλός, χαμηλά στην έξοδο πολύ καλός, πολύ γρήγορα αντανακλαστικά διεύθυνση άμυνας και με τα πόδια ο λιγότερο κακός από όλους τους υπολείπους. Τώρα, ψάξαμε να βρούμε δεξί μπακ. Ψάξαμε τον Ολυμπιακό, τον Ομάρ, ναι, μας κάνει. Στην Άγκη, μπακάκιδες εκεί και ιστορίες, δύσκολα πράγματα. Στον Παναθηναϊκό, πεσμένος πολύ ο Γιώκανσον. Στον Πανιόνιο και στις άλλες μικρομεσαίες ομάδες, τίποτα. Προς τον Ατρόμητο, ο Κυβρακίδης πεσμένος. 400 ξεκίνησε, βαδιστής τελείωσε. Στον Άρη, ο Ρόους, να πούμε, στόπερ 1,88, τον βάλαν δεξί μπακ τον άνθρωπο και πήγε καλά. Και είναι αξιομνημόνευτος, θα έλεγα. Θα είναι αξιομνημόνευτος. Μετά πας στον ΠΑΟΚ, Μάτος. Η χειρότερη του χρονιά, αλλά ο καλύτερος δεξής μπακ του πρωταθλήματος. Εγώ τον βάζω πάνω από τον Ομάρ. Γιατί ο Ομάρ και αυτός είναι σε πτωτική κατάσταση. Μάτος. Ο Τσιμίκας τον είδαμε από την αρχή, αριστερό μπακ, πολύ καλά ανεβάσματα, πολύ καλό στο μαρκάρισμα, ένας εναντίον ενός, χάτο, χαμηλά. Πιστεύω ότι είναι τα τελευταία 10 χρόνια από τους καλύτερους μπακ αριστερούς στο μαρκάρισμα πίσω. Κολλάει σαβδέλα πάνω σου, δεν σε αφήνει. Κερδίζει την μπάλα και γρήγορη πάσα. Overlap φοβερές, πολύ καλές μεταβιβάσεις. Λίγα κιλά ακόμα, άμα είχε μυϊκά, θα ήταν πολύ καλύτερο, αυτό μπορεί να το φτιάξει. Ο Σισε, πολύ καλό στόπερ για τον Ολυμπιακό. Με πτώση ο Σεμέδο δεν τον βάζω, γιατί μετά τον τραυματισμό έκανε πάρα πολύ κακά παιχνίδια, ιδιαίτερα χαμηλά. Θα βάλω όμως το Βέλεθ του Άρη, ο οποίος κάνει και γκολ, κάνει και αντεπιθέσεις, πηδάει και πιο ψηλά από αντιπάλους που είναι ψηλούς, ελαφρύς και πολύ καλός χαμηλά. Πιστεύω ότι δίκαια τον θέλουν ομάδες μεγαλύτερες από τον Άρη και καλά κάνει και θα πάει στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ. Εγώ το Βέλεθ και στον ΠΑΟΚ θα τον ήθελα, αν ήμουν ΠΑΟΚτσής. Και στον ΠΑΟΚ θα τον ήθελα με αυτόν τον πεσμένο Βαρέλα και τον τραυματία Κρέσπο, τον Βέλεθ, σαν τρίτο. Θα τον ήθελα πάρα πολύ αν ήμουν επαναλαμβάνω ΠΑΟΚτσής. Άρα πάμε, σαν τερματοφύλακα. Μάντος δεξί μπακ, Τζιμίκας αριστερό, Σισε αριστερό στόπερ, Βέλεθ δεξί. Δεν θα μπορεί από αυτή την ομάδα να λείψει ο Καμαρά. Κόβει, μοιράζει, σπριντάρει, κάνει πίεση ψηλά. Γυρίζει πίσω γρήγορα, μεταβιβάζει το αμυντικό transition του Ολυμπιακού πάρα πολύ καλά. Θα βρεθεί εξ αριστερά να δώσει την μπάλα να την πάρει, να έρθει να κάνει πίεση έξω από την περιοχή του αντιπάλου. Ψηλά χάνει λίγο, αλλά οπωσδήποτε είναι μια από τις μορφές των χαφ στο πρωτάθλημα από τα καλά στοιχεία του Ολυμπιακού. Πάλευα να βάλω τον Γιγέρμη ή τον Μίσιτς στα δίπλα στον Καμαρά. Γιατί του θεωρώ πολύ καλούς χαφ και τους δύο. Επειδή ο Μίσιτς έχει και τα γκολ, έκανε μια πλειάδα γκολ από μέση απόσταση. Θα βάλω τον Μίσιτς, ο οποίος και αυτός βέβαια τον έχει παρασύρει, μια και είναι τελευταία αγωνιστική, η περιραίωσα ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα του ΠΑΟΚ και πάει και αυτός προς την πίσω μεριά της απόδοσης. Θα το βάλω όμως οπωσδήποτε δίπλα στον Καμαρά. Θα αδικήσω τον Φετβατζίδη αν δεν το βάλω έξω δεξιά, έκανε το καλύτερο του πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Με λίγα γκολ βέβαια, αλλά πολλές ανακατοσούρες, πολλές ασίστ, λίγα γκολ. Είναι το μεγάλο του πρόβλημα αυτό. Το Βαλμποενά δεν θα μπορέσω να μην τον βάλω. Ή δεκάρι ή έξω αριστερά. Σε αυτή την 11 θα το βάλω έξω αριστερά. Έχει πολύ καλό ενασμέναν, πολύ καλά χτυπήματα της μπάλας και αυτός είναι δύσκολο στον γκολ. Αλλά βρείτε μου εμένα ένα εξτρέμ στο ελληνικό πρωτάθλημα που σκοράρει. Που είναι καλός δηλαδή και στο σκοράρισμα. Ένα ξέρω εγώ παίκτη ο οποίος και θα τριπλάρει και θα χωθεί και θα σκοράρει. Δεν έχουμε τέτοιους εξτρέμ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το Λιβάγιο οπωσδήποτε θα τον βάλω πίσω από τον φορ, γιατί ο Λιβάγιο είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει μεγάλη περιφερειακή κίνηση. Τον έχει αδικήσει λίγο η ΑΕΚ έως πολύ, βάζοντάς τον να παίξει σε θέσεις μακριά από τη μεγάλη περιοχή που είναι πολύ καλό σκόρερ και τον έχει βάλει και σε κάποια παιχνίδια έξω αριστερά. Θα τολμήσω να βάλω λοιπόν το Λιβάγια και όχι το Μάνταλο, ούτε τον Μπέλκα, ούτε τον Φορτούνι, ούτε κανέναν άλλον ποδοσφαιριστή. Δικαιωματικά ο Λιβάγια θα είναι πίσω από τον El Arabi, ο οποίος είναι ο σκόρερ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ένα κομμάτι πιο πάνω από το Σφιντεύσκι, πολλά κιλά πάνω από το Άκπο και δίκαια πιστεύω μαζί με τον Λιβάγια κάνουν μια πολύ καλή ομάδα. Αυτή η ομάδα, ο Σάου τερματοφύλακας, ο Μάτος δεξιά, ο Τζιμίκας αριστερά, ο Σισε με το Βέλεθ, ο Καμαρά με το Μίσιτς, ο Λιβάγια, ο Φετβαζίδης, ο Βαλμποένα και ο Ελαραμπή,
Είναι μια πολύ καλή ομάδα και με ταχύτητα και με ποιότητα. Με αναπληρωματικούς. Το Μπασκαλάκι. Το Γιαννούλη. Το Σεμέδο του Όφη. Του Όφη, όχι του Ολυμπιακού. Το Γιγέρμα του Ολυμπιακού. Το Σφιντεύσκι του Πάου και το Ναμπί του Όφη. Αν αδικήσαμε κάνα Δόνι, κάνα Κουρμπέλι, ζητούμε συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι αυτές ήταν οι καλύτερες επιλογές που μπορούσαμε να κάνουμε και δεχόμαστε κριτικές για τις επιλογές μας στο βίντεο, στα σχόλια. Θα τα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Γράψτε μου εσείς την καλύτερη εντεκάδα και ψηφίστε και το καλύτερο γκολ του πρωταθλήματος για να το βάλουμε και να βάλουμε τα καλύτερα 10 στο επόμενο βίντεο να τα δείξουμε. Το καλύτερο γκολ του πρωταθλήματος. Να είστε καλά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.